Νέο περιστατικό αυτοκτονίας κρατουμένου στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 σήμερα το πρωί ενισχύει τον προβληματισμό για τις συνθήκες κράτησης και ταυτόχρονα για τις ελλείψεις προσωπικού. Ο 42χρονος είχε μεταχθεί από ψυχιατρική κλινική και λόγω της κατάστασης της υγείας του επρόκειτο να γίνει μεταγωγή του στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Οι φύλακες τον βρήκαν απαγχωνισμένο στο κελί του. Στις 3 Αυγούστου, 40χρονος κρατούμενος του καταστήματος κράτησης Κρήτη 1, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, εξέπνευσε προκαλώντας τότε την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, που ζήτησε πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων θανάτου. Εμείς δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τους λόγους και τις αιτίες και από πού προήλθε ο συγκεκριμένος θάνατος, όμως ζητούμε πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης και αν υπάρχουν ένοχοι να αποδοθούν οι ευθύνες. Στις 27 Ιουνίου, 26χρονος Αλγερινός κρατούμενος βρήκε φρικτό θάνατο όταν έβαλε φωτιά στα προσωπικά του αντικείμενα με αποτέλεσμα να υποστεί βαριά εγκάβματα. Η συχνότητα των περιστατικών προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Το απόγευμα της Κυριακής, τρεις αλλοδαποί κρατούμενοι του καταστήματος κράτησης Κρήτη 1 της Αγίας Χανίων συνεπλάκησαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με συνέπεια τον τραυματισμό και των τριών. Οι δύο με καταγωγή από τη Λιβύη υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ωστόσο ο τρίτος υπήκοος Αλγερίας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων. Είτε είναι αλλοδαπός, είτε είναι Έλληνας, εμείς οφείλουμε να παρέχουμε την ασφάλεια που την παρέχουμε έτσι και αλλιώς σε μια τουριστική περίοδο, είτε για τον ομό είτε για το νησί, και έτσι πράξαμε και χθες. Υπήρχε μια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων, με ψύχρεμες κινήσεις και ενέργειες, δώσαμε το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόταν. Το περιστατικό συνέβη την ώρα του σερβιρίσματος του φαγητού, με τους κρατούμενους αρχικά να διαπληκτίζονται. Γρήγορα ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με τους υπαλλήλους του καταστήματος κράτησης να επεμβαίνουν άμεσα. Είναι δύσκολα τα γεγονότα, δεν μας χαροποιούν, όπως έχω πει και στο παρελθόν, οι δυσκολίες οι οποίες έχουν εδώ οι κρατούμενοι. Ούτε γελάμε με τους κρατουμένους, απέναντίας είμαστε δίπλα και διαχειριζόμαστε το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορούμε να δώσουμε λύση. Η διεύθυνση της φυλακής εξηγεί ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Μάλιστα, ενημερώθηκαν αστυνομία και εισαγγελία, ενώ αναμένεται να επιβληθούν και πειθαρχικές διώξεις. Δυστυχώς, δεν είναι εύκολη η διαχείριση κρατουμένων πουθενά στον κόσμο. Ένα περισσότερο στο κατάστημα κράτησης Χανίων, το οποίο έχει και παγκόσμια μαφία, αλλά και άνθρωπους που είναι αδίσταχτη. Την ίδια στιγμή τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 στην Αγία Χανίων παραμένουν. Όπως έχουν επισημάνει κατ' επανάληψη τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων, ο αριθμός των σοφρονιστικών υπαλλήλων αλλά και των εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων δεν είναι αντίστοιχος του αριθμού των κρατουμένων.